Ελπίζω και εύχομαι να μην έχουμε τρίτο. Εμείς θα φύγουμε ούτως ή άλλως. Παρουμάδιες. Πάνε μόνοι τους να τις κάνουν. Πώς θα τις κάνουν. Πώς θα τις κάνουν. Μόνοι. Δεν νοιάζει, τις κάνουν μόνοι. Δεν γίνεται. Ωραία, κάνε το κοροϊδό. Ακού που σου λέω, θα φύγουμε όλοι μαζί. Χριστίνα Κορά είναι εδώ από το Μέγκα και τον Υπόστελ.gr. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ο κύριος Μπάρης Παπαναγιώτου είναι μαζί μας στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Γιάννης Παπαγιάννης από το Real και το Φήμοτρο και ο Νίκος. Για το μανιφέστο. Έχει και εσύ και στο μανιφέστο, κάνεις και τέτοια. Μόνο μανιφέστο. Μόνο Και ο Νίκος ο Στέφος από τον 99 Αλφα Ρέντιο και τον υπόστ.gr. Καλησπέρα. Και τώρα βέβαια μέχρι τις 7 δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Είμαστε περιορισμένοι. Υπάρχει αυτός ο νόμος περί λογοκρισίας. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Τι λογοκρισία. Γιατί δεν είναι. Ο νόμος λογοκρισία. Γιατί δεν είναι. Γιατί δεν με αφήνει να πω αυτά που έχω μάθει. Γιατί μπορεί να επηρεάσει κάποιον. Ποιο να επηρεάσω εγώ, μωρέ. Να πει, α, δεν βγαίνει αυτό που θέλω, δεν πάω. Γιατί δεν το ξέρει ποιο. Γίνεται ένα πανικό. Γίνεται πανικό στα εκλογικά κέντρα. Είναι τίνγκα. Εγώ έκανα μισή ώρα για να έρθω εδώ. Αλήθεια. Λόγω τη γκράβα. Μετά τα μπάνια και τι θάλασσε πήγανε να ψηφίσουν. Μετά τι 5. Μετά τις 5 θα δείτε ότι θα έχει μία αυξητική τάση, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Πάντως θα είναι μικρότερη συμμετοχή, εκτιμούν όλοι σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή. Μέχρι τώρα είναι. Και θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Mm. Γιατί έδωσε... Μεγαλύτερη αποχή.